Έχουμε λοιπόν και τον Ανδρέα Δημάτο γύρω από το θέμα του κυπέλου. Κατά πόσον έχει επηρεάσει τους παίκτες, Ανδρέα, θα ξεκινήσω την ερώτηση, τη ΑΕΚ, η ματέωση της διοργάνωσης. Είναι λογικό να είναι μια εξέλιξη η οποία 100% δεν τους άρεσε, ούτε σε εκείνους, ούτε στον προπονητή, τον Γκουστάβο Πογιέτ, ο οποίος άλλωστε το δήλωσε κιόλας. Είναι άσχημο όταν προετοιμάζεσαι για έναν ημιτελικό κυπέλου να μαθαίνεις 2 ώρες πριν ότι το παιχνίδι ματαιώνεται. Είναι λογικό στους ποδοσφαιριστές αυτό να αφήνει μια πικρία το γεγονός ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τον μοναδικό τίτλο τον οποίο θα μπορούσαν να διεκδικήσουν φέτος. Είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ είναι από τους μεγάλους, αν όχι η μεγαλύτερη χαμένη από την πρόσφατη εξέλιξη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να αποδεχθεί και να σεβαστεί την απόφαση την οποία πήρε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Κοντονής. Οι παίχτες τι λένε για όλο αυτό, Ανδρέα, για όλο αυτό το πράγμα που έγινε, οι παίχτες, που είναι οι πρωταγωνιστές, που είναι οι άνθρωποι, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ας πούμε, περισσότερο από κάθε άλλον. Οι παίχτες, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, αλλά δεδομένα για εκείνους, η χαρά τους είναι το παιχνίδι. Και θα ήθελαν σε κάθε περίπτωση τη λύση του προβλήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η λύση να μπορούσε να δοθεί χωρίς αυτές τις αναβολές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι χαρά το παιχνίδι πια, έτσι όπως έχει γίνει στην Ελλάδα. Αν μη τι άλλο για τον ποδοσφαιριστή, έστω και αν αγωνίζεται με τον φόβο του ότι κάτι μπορεί να συμβεί και κάτι μπορεί να στραβώσει στην εξέλιξη ενός αγώνα, ακόμα και όταν μέσα στο γήπεδο είναι η οπαδή της δικής του ομάδας μόνο, είναι λογικό να παραμένει χαρά και ελπίζω να παραμένει χαρά, γιατί αν σταματήσει να παραμένει χαρά. Τουλάχιστον για εκείνους, με όλα όσα συμβαίνουν τα γύρω-γύρω, το πράγμα ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πάει άλλο, που και πάλι χρειάζεται βαθιές τομές γιατί δεν μπορεί να πάει άλλο. Υπάρχει και μια παράμετρος, η ελαφρότητα με την οποία αποφασίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κοντονής το κράτος για τα οικονομικά ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν από αυτό να ζήσουν. Ένας παίκτης έχει μια καριέρα 12 χρόνια, είναι μια μακρόχρονη καριέρα για να βγάλει κάποια λεφτά. Ο παίκτης, ξέρεις, περιμένει από κάποιο τελικό κυπέλου τα πριμ και τα λοιπά και αποφασίζει σε μια στιγμή ο άλλος το ματαιώνω την διοργάνωση. Σύμφωνοι, αλλά δεν γίνεται. Έχω την εντύπωση και χωρίς να είμαι εγώ εδώ για να υπερασπιστώ τον κύριο Κοντονή, δεν γίνεται ένας υφυπουργός αθλητισμού όταν υπάρχει ένας δεδομένος κίνδυνος ασφάλειας στην τέλεση ενός τόσο σημαντικού αγώνα, αν ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός, γιατί κανείς δεν το ξέρει αυτό βεβαίως, ο τελικός του κυπέλου, να βάλει στη μία ζυγαριά τα όποια αγωνιστικά συμφέροντα, τα όποια πριμ, και από την άλλη λόγους ασφάλειας στη διεξαγωγή ενός αγώνα, καθόλου. Όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό. Αλλά είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη, ναι, όπως λέγεται τώρα, παρά του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο το Υπουργείο Αθλητισμού, εκτός αν ήταν κοινή απόφαση και απλά ανακοινώθηκε μέσω του Κοντονή. Και αλλά κατά τα ανικανότητα ή πλήρους ανικανότητα του να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι μπορεί να γίνει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα. Έτσι το ομολογούμε. Εάν πει ότι έχουμε δει και σταματάει το παιχνίδι. Είναι και η κατάσταση στην οποία έχει φτάσει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δικήσει τον κύριο Κοντονή όταν στην ανακοίνωση αναβολής του ημιτελικού αλλά και της ματέωσης της διοργάνωσης του κυπέλου συνολικά μιλάει για ένα κλίμα βίας στους αγωνιστικούς χώρους το οποίο τροφοδοτείται από την καχυποψία ή από την αναξιοπιστία η οποία προκύπτει από τις τάξεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν νομίζω ότι σοκαρίστηκε κανείς ή υπάρχει έστω ένας Έλληνας φίλαθλος που αισθάνθηκε έτσι τρομαγμένος από αυτό που είπε ο κύριος Κοντονής για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή ένας Έλληνας φίλαθλος ο οποίος είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο θεσμικά λειτουργεί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αλέξη, Βασίλη και ο κύριος Βάρουχος βεβαίως, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Ανδρέα Δημάτο. Ξεκινάτε από αριστερά προς τα δεξιά. Αλέξη, θα ήθελες κάτι να ρωτήσεις? Όχι, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Okay. Να ρωτήσω τον Ανδρέα, Βασίλη. Νομίζω πως τα λέει καλά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Ανδρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, η τοποθέτηση της ΑΕΚ, αρχική τοποθέτηση της ΑΕΚ ήταν ότι εμείς σεβόμαστε
αν θυμάμαι καλά, εμείς σεβόμαστε απολύτως την απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού. Αποδεχόμαστε. Αποδεχόμαστε. Ορθά. Η άποψη της ΑΕΚ είναι, μήπως αυτό θα έπρεπε να επεκταθεί και στο πρωτάθλημα. Τι εννοώ, δεν μιλώ για ματέωση, για διακοπή του πρωτάθληματος. Μιλώ για αναστολή σε τέτοιο χρονικό διάστημα, γιατί ήταν στη σκέψη και του κύριου Κοντονιάρχη και των μελών, κάποιων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, για αναστολή μέχρι ότου η ίδια η κοινωνία του ποδοσφαίρου, εντός εισαγωγικών, να βρει τις απαραίτητες λύσεις για να προχωρήσει με δικαιοσύνη το σπορ στη χώρα. Βασίλη, άποψη ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρη και δεν τυπώθηκε και στην ανακοίνωσή της. Σαφέστατα, η ματέωση, η κατάργηση, η διακοπή του θεσμού του κυπέλου δεν αρκεί. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το κύπελο που παράγει βία στη χώρα, μην τρελαθούμε, έτσι. 100%. Δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να διαφωνούσαμε ως ΠΑΕΑΕΚ με μία ανακοίνωση και μία τοποθέτηση όχι δική μας, όχι κάποιας ομάδας ανταγωνίστριας ή κάποιου θεσμικού οργάνου, αλλά του ίδιου του Υφυπουργού Αθλητισμού, ο οποίος συνέδεσε ο ίδιος, έτσι, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τα επεισόδια και τη βία στα ελληνικά γήπεδα με την καχυποψία, με την ανισονομία, με την αναξιοπιστία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η άποψη λοιπόν η δικιά μας είναι ότι σαφέστατα δεν αρκεί αυτό το βήμα. Από την άλλη όμως το συνολικό βήμα το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε είναι ο αγώνας για την ανατροπή μιας σημερινής διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία δεν είναι ότι δεν μου αρέσει εμένα, δεν σου αρέσει εσένα, δεν του αρέσει του άλλου ή αρέσει του τρίτου, αλλά αποτελείται από μέλη τα οποία κατηγορούνται όχι από μένα ή από σένα, αλλά από την ποινική δικαιοσύνη με σοβαρότητα κακουργήματα. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να καλύψουν και να επαναφέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο την εμπιστοσύνη, την σιγουριά και την πεποίθηση στον Έλληνα φίλαθλο ότι αυτό που βλέπει μέσα στο γήπεδο είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Οπότε το μόνο που μπορεί να δει η ΠΑΕΑΕΚ είναι μια αρχή σε μια προσπάθεια η οποία για μας δεν ξεκινάει τώρα με την απόφαση του κυρίου Κοντονή. Τις όποιες απόψεις μας για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία περί διαφθοράς και περί απαξιωμένης ηγεσίας τις διατυπώναμε πριν την έναρξη του εφετινού πρωταθλήματος και είναι απόψεις σε ανακοίνωσή μας η οποία πήγε στο Διοικητικό Δικαστήριο και δικαιώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Αντρέα, έκανε πρόταση με τις περισσότερες δευτερεύουσες προτάσεις που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Έχω κάποιες αντιρρήσεις. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Η αντίρρηση μου είναι η εξής. Δεν πιστεύω ότι η βία έχει μεγάλη σχέση με την έλλειψη απόδοση δικαιοσύνη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι η βία αυτή τη στιγμή όπως είναι προμελετημένη, δεν έχει σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στα γήπεδα. Έχει σχέση και με πολιτικές προεκτάσεις επάνω σε αυτό και φάνηκε από τις συλλήψεις οι οποίες είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό και οι οποίες είχαν βρει τη σχέση με άλλες ομάδες, έτσι. Και επίσης πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος πηγαίνει με μία μάσκα full face, η οποία εδώ πέρα έχει τον μπάνισερ, ας πούμε, και κρατάει ένα πιστόλι φωτοβολίδα στην πίσω τσέπη, δεν πηγαίνει για να τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ένα ανύπαρκτο offside. Αυτή είναι η αντίρρηση μου. Αντώνη, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου και θα είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα δικαιολογήσω από ένα σφύριγμα όλα αυτά τα κρούσματα βίας που παρακολουθούμε και στα ελληνικά γήπεδα και στην ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Δεν είπα αυτό, απλώς είπα ότι ξεκάθαρα στην ανακοίνωσή του και στην δικαιολόγηση της απόφασης για ματέωση του κυπέλου, ο ίδιος ο Υφυπουργός Αθλητισμού συνδέει κρούσματα βίας με την έλλειψη ισονομίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ότι υπάρχει από ένα σημείο και μετά μία συσχέτιση, υπάρχει χωρίς, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση και θα ήμουν και εγώ τελευταίος τον καφέ που θα σου έλεγα ότι, ότι για τα πάντα, όσον αφορά τη βία στα ελληνικά γήπεδα, ευθύνεται όχι. Πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο σφύριγμα. Το συνολικό πλαίσιο όμως. Το συνολικό πλαίσιο του ποδοσφαίρου μας σαφέστατα και έχει άμεση συσχέτιση. Ναι, αυτό το οποίο λέω είναι το πέταγμα του καφέ μπορεί να έχει σχέση με εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, τον ψυχισμό του οπαδού που ένιωσε αδικημένος. Συγγνώμη, Αντώνη, από ό,τι είδατε σήμερα, είχαμε τον εμπλουσμό του αυτοκινήτου του παρατηρητή του Κύρκου. Αυτό γιατί το περνάτε έτσι? Εδώ δεν είναι. Αυτό είναι εγκληματική ενέργεια, δεν έχει να κάνει με χειρονακτήρες. Μαζί με τα άλλα, δεν είναι γι' αυτό. Ότι προκύπτει και αυτό από το ποδόσφαιρο. Τώρα, αν μπορείς να το προσμετρήσεις σε αποφάσεις του γηπέδου, σε τρομοκρατία προς την πλευρά των διαιτητών ή σε οτιδήποτε άλλο, είναι λιγάκι δύσκολο. Παραθέσεις και εσύ, Παναγιώτη. Τι? Έχεις το γεγονός. Λες και εγώ λέω το γεγονός, και άλλος αναγνωρίζει το γεγονός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, τουλάχιστον υπεύθυνα, κάποιος να πάρει αυτά τα πράγματα θέση και να πει:
Μάλιστα, κύριε, είναι τρεις οι οποίοι τρελαθήκαν και είπανε Κύρκο κτλ. Είναι μια οργανωμένη προσπάθεια. Τι να πάρεις θέση. Είναι αδύνατο σε αυτό το πράγμα. Εσύ μπορείς να πάρεις. Φυσικά όχι, αλλά το βασικότερο απ' όλα, στα τεκτενόμενα όλα προσθέθηκε και κάτι ακόμα παραπάνω. Οι επιθέσεις που έχουν γίνει από τον Σιδηρόπουλο μέχρι σήμερα σε διαιτητές, που θυμάμαι, και σε δημοσιογράφους και σε οτιδήποτε, είναι δεκάδες. Δεν μιλάμε για μία, δύο, τρεις, πέντε. Αυτό το οποίο λέω είναι μέσα στην κοινή λογική. Στο γήπεδο, και τελειώνω εγώ. Στο γήπεδο, θυμάμαι από μικρός να πετάνε, ξέρω εγώ, μπουκάλια κοκακόλα σε οτιδήποτε, ξέρεις, τα οποία αγανακτούσε ο άλλος και έλεγε, ας πούμε, και στην ελευθεριότητα που έχει μέσα στο γήπεδο, έκανε μικρές πράξεις βίας, να καβαλήσουν και τα κάγκελα έστω. Και είναι διαφορετικό πράγμα το να πάει κάποιος οπλισμένος και εντυμένος για βία. Είναι εντελώς διαφορετικό, πράγμα να είναι αποφασισμένος, αν δει κάτι, ότι το παιχνίδι δεν θα τελειώσει. Ναι. Είναι και αυτό εντελώς διαφορετικό πράγμα. Έχουμε επίσης. Λοιπόν και το. Και αυτό δεν έχει να κάνει με ένα σφύριγμα, με δεύτερο σφύριγμα. Έχει να κάνει με το γενικότερο κλίμα. Απόλυτα. Και η δική μου παρουσία σε μια καθαρά ποδοσφαιρική εκπομπή που μετράει το θέαμα και το ποδόσφαιρο, σε ένα νορμάλ ποδόσφαιρο δεν θα υπήρχε επίσης. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βασίλης Παπαθεοδόρου θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Αντώνης. Είναι γεγονός και έχει αποδειχθεί ήδη και μάλιστα πολύ πρόσφατα ότι υπάρχουν οργανώσεις που δρούν μέσα στις θύρες αυτές. Είναι πολύ πρόσφατο, νομίζω πριν 10-15 μέρες έχει γίνει γνωστό. Που συνελήφθησαν. Άρα σίγουρα είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ομάδες που κινητοποιούνται μέσα εκεί, ανακατεύονται στους πυρήνες των οργανωμένων οπαδών και δημιουργούν προβλήματα. Άσχετες με την ομάδα της. Ο πατέρας δεν είχε επικαλεστεί τότε ότι είναι αντιεξουσιαστές και μάλιστα γελάγανε, σου λέει εντάξει, την οικολογία το είπε. Ίσχυε ότι είναι ομάδες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν. Απλά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή να είναι η πλειοψηφία. Ενδεχομένως δρούν μέσα, αλλά δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία με τα πιστολάκια πιστεύω ότι είναι η πλειοψηφία. Αλλά η πλειοψηφία των διαμαρτυρωμένων όχι, προφανώς. Εκεί που όμως που πρέπει επίσης να σταθούμε είναι ότι στην ανακοίνωση του κ. Κοντονή για πρώτη φορά γράφει απολύτως ξεκάθαρα ότι είναι η πηγή των όσων συμβαίνουν στα γήπεδα η ανισονομία που επικρατεί. Αφού δηλαδή, τα δικάζει μεμονωμένα Βασίλη είναι και η πηγή. Άλλα. Έτσι. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος υπουργός το αναφέρει επισήμως. Και δεν αναφέρει μόνο αυτό, να συμπληρώσω. Και ο κ. Κοντονής είναι ξεκάθαρος, λέει. Ο κ. Κοντονής λέει πρώτον για τον διαιτή Παπά ότι διαφορετικά ενήργησε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σχετικά με τη διακοπή και διαφορετικά ενήργησε τρεις φορές στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και δεύτερον, αναφέρεται στην ΚΕΔ της ΕΠΟ λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να μην ορίζονται, να ορίζονται περισσότερο έμπειροι διαιτητές, βλέπε Σιδηρόπουλος, σε παιχνίδια λιγότερης επικινδυνότητας από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μια καλή γνώση της Ζακίνθου, αν πάρει, μπορεί να πάει για υποψήφιο. Και επίσης, να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου. Παρακαλώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ΕΠΟ. Ναι. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πολύ εμπλεκόμενοι σε διάφορες κακουργηματικές ιστορίες από εγκληματική οργάνωση και βάλε, οι οποίοι αποκαλούν, αυτοί οι άνθρωποι, ανύπαρκτο τον κύριο Κοντονή. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Κοντονής έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά ο τελευταίος, οι τελευταίοι που δικαιούνται να τον σχολιάζουν είναι αυτοί οι τύποι της ΕΠΟ, συγχωρήστε με τον χαρακτηρισμό, αυτοί οι τύποι της ΕΠΟ που έχουν οδηγήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ που είναι σήμερα. Μια τελευταία ερώτηση στον Ανδρέα για να τον αποδεσμεύσουμε. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προτίθενται να κάνουν όλοι μαζί κάποια κίνηση αυτή την περίοδο. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και όπως υποθέτω και όλες οι υγιείς δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό προτίθεται να κάνουν, να συνεχίσουν μια προσπάθεια προκειμένου μια διεφθαρμένη ηγεσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αλλάξει. Διότι σε ένα ποδόσφαιρο νορμάλ δεν θα χρειαζόταν καμία απολύτως παρέμβαση. Σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο θα λειτουργούσε το αυτοδιοίκητο, υπέρ του οποίου είναι όλες οι ομάδες, θεωρώ, που μετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, μεγάλες θεωρητικά ή μικρότερες, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Με τη μόνη διαφορά ότι το αυτοδιοίκητο αυτό μπορεί να λειτουργήσει όταν λειτουργεί και η αυτοκάθαρση. Όταν, για παράδειγμα, η ΕΠΟ θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως πρόσφατα λειτουργήσε η FIFA και η UEFA με τις πρόσφατες αποφάσεις τις οποίες πήρε για σημαίνοντες παράγοντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είτε λέγεται Blatter, είτε λέγεται Platini. Ξεκινάει από τη δικαιοσύνη εκεί πέρα, δεν ήταν αυτοκάθαρση. Μισό λεπτάκι. Είναι καθαρά θέμα αυτοκάθαρσης της Επιτροπής Ηθικής και οι δύο, τουλάχιστον για τον Blatter κρατάω μια επιφύλαξη, αλλά για τον Μισελ Πλατινί, επειδή για προσωπικό ενδιαφέρον παρακολουθώ, θέμα δικαιοσύνης
και ποινικής κατηγορίας δεν αντιμετωπίζει καμία απολύτως. Είναι θέμα απλώς ηθικής ενός ποδοσφαιρικού παράγοντα που αποφάσισε η Επιτροπή Ηθικής, η ανεξάρτητη μέσα στην Ομοσπονδία, και του έθεσε έναν αποκλεισμό για χρήματα τα οποία πήρε, για χρήματα τα οποία στο γαλλικό δημόσιο τα έχει δηλώσει, έχει φορολογηθεί κανονικά. Ποινική κατηγορία δεν αντιμετωπίζει. Αντιμετωπίζει όμως κατηγορία όσον αφορά την ηθική του υπόσταση στα πλαίσια της λειτουργίας της UEFA. Έτσι λειτουργεί το αυτοδιοίκητο και έτσι πηγαίνουν στην άκρη όσοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες, επαναλαμβάνω, όχι από μένα, Αντώνη, και από σένα, αλλά κατηγορίες από τη δικαιοσύνη. Για να λέμε και πιο κοντές προτάσεις, για το λόγο ότι σιγά σιγά χάνουμε, μετά ξεχνάω τι ήθελα να πω. Θα πρέπει να πούμε τότε για ποιο λόγο, ποιο είναι η ηθική, πώς το λένε. Το ηθικό λάθος το οποίο έχει κάνει, ας πούμε, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι συγκεκριμένο, γιατί θα πάει πολύ θεωρητικά η κουβέντα. Εφόσον υπάρχει μία σκέψη και από τις τρεις πλευρές να κινηθούν στην αντικατάσταση, ας πούμε, της ηγεσίας της ΕΠΟ, σύμφωνα με τις τρεις πλευρές, ας πούμε, για μια ηθικότερη διοίκηση, η ΑΕΚ συμφωνεί ή διαφωνεί με τη θέση του Ιβάν Σαββίδη για Θεσσαλονικό πρόεδρο? Το πρόσωπο του Προέδρου, έχω την εντύπωση, είναι κάτι που είναι το λιγότερο το οποίο μπορεί να μετρήσει και είναι κάτι στο οποίο εύκολα μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Αν υπάρξει συμφωνία όλων των εμπλεκομένων φορέων στο ελληνικό ποδόσφαιρο για κάτι πολύ καλύτερο, πολύ πιο αξιόπιστο, πολύ πιο καθαρό, πολύ πιο τίμιο και για απαλλαγή του ελληνικού ποδοσφαίρου, παράγοντες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Δηλαδή δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά δεν υπάρχει και, πώς το λένε, δεν υπάρχει και, πώς να πω, ας πούμε, συμφωνία ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε Θεσσαλονικός. Είναι νωρίς να μιλάμε και για το πρόσωπο του Προέδρου, έχω την εντύπωση μετράνε άλλα πράγματα νωρίτερα. Δώστε μου μισό λεπτό, συγγνώμη. Ναι. Ο Ανδρέας στην προτέρα ζωή του υπήρξε ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος στα διεθνή θέματα του ποδοσφαίρου. Ναι. Θα ήταν κενό να μην τον εκμεταλλευτούμε και να ζητήσουμε την εκτίμησή του για την από αύριο το πρωί αντίδραση ή μη αντίδραση του ξένου παράγοντα. Δηλαδή, η FIFA μετά τον Blatter και η UEFA μετά τον Platini, πώς εκτιμά ο Ανδρέας ότι θα διαχειριστούν ένα περιστατικό που πέραν πάσης αμφιβολίας συνιστά ευθεία, δεν λέω βίαιη για να μην το χοντρίνω, παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης στο πρόσωπο του κ. Κοντονή στην διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού κυπέλου που είναι αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας. Είναι δύο οργανισμοί μουδιασμένοι καθώς βγαίνουν από το σκάνδαλο, με καινούριο πρόεδρο η FIFA, με προσωρινούς πρόεδρο και γενικό γραμματέα η UEFA. Έχουν όρεξη να πάνε σε ένα crash test με την ελληνική κυβέρνηση τώρα υπερασπιζόμενοι την ΕΠΟ, η οποία τους έδωσε και την ψήφο του Ινφαντίνο στην εκλογή του Προέδρου της FIFA. Θα κάνουν πως δεν είδαν, θα το δουν και θα επέμβουν. Τι εκτιμάς, Ανδρέα? Είναι δύσκολη ερώτηση και είναι και δύσκολο να εκτιμηθεί και η αντίδραση πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν είναι à la carte και ούτε βάση, το ξέρεις και εσύ, Άλεξ, καλά, ενός κανονισμού και ενός μπούσουλα που διαβάζεις ένα, δύο, τρία σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα εξαρτηθεί πώς θα κινηθεί, με ποιο τρόπο, με πόσο μεγάλη αιμονή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με δεδομένο ότι πρόκειται για απόφαση υπουργική, η συγκεκριμένη ματέωση που αφορά βεβαίως ευαίσθητο θέμα, γιατί είναι ο θεσμός του κυπέλου. Με βάση όμως διάταξη συγκεκριμένη και άρθρο νόμου, ο οποίος έχει εγκριθεί και από την UEFA και από την FIFA. Οπότε εκεί εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές μετράει η πολιτική ή η διάθεση προς την οποία θα κινηθούν. Εκτίμησή μου πάντως είναι ότι μία σύγκρουση αυτή τη στιγμή με την ελληνική κυβέρνηση για αυτό το θέμα δεν θα ήταν κάτι που θα επεδίωκαν ή μπορεί να ήταν το πρώτο θέμα στην ατζέντα τους. Ωραία. Μπορούμε να προσθέσουμε κάτι? Δεν είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Όχι. Πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει ποτέ με πρωταθλητή ήδη Ελλάδος. Υπάρχει πρωταθλητής Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πάει ο πρόεδρος της ΕΠΟ στη FIFA και να θέσει ένα αμφιβόλο τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και τα 25 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση που ο Εφαντίνο θα πει έξω. Πολύ σύντομα, εφόσον κάνει την ερώτηση. Αν μπορεί να απαντήσει σύντομα σε αυτό ή αν δεν έχει απάντηση. Καλύτερα. Εγώ είναι θέμα. Είναι θέμα επιλογής του κύριου Γκυρτζίκη. Δεν είναι θέμα το οποίο μπορώ εγώ να προδικάσω τι θα κάνει. Ναι. Είναι ένα ζητούμενο πάντως, το οποίο θα φανεί τις επόμενες μέρες. Δεν είναι και πάλι, θεωρώ, το πρωταρχικό ζητούμενο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.